Μεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες ανοίγονται στην Κρήτη μετά την επίσκεψη του Κινέζου Πρωθυπουργού Λι Κετσιάνγκ, καθώς πέρα από τη χρυσή διαφήμιση που σηματοδότησε η παρουσία του, παράγοντες προσδοκούν πολλαπλά ωφέλη, τα οποία εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την εταιρεία που θα αναλάβει την κατασκευή του Διεθνούς Αεροδρομίου στο Καστέλι. Ο Πρωθυπουργός στην παρουσία του στο Ηράκλειο επιβεβαίωσε το επενδυτικό ενδιαφέρον που υπάρχει για το αεροδρόμιο Καστελίου, πράγμα γνωστό σε εμάς, μια και η προκήρυξη είναι εδώ και περίπου 30 μέρες στον αέρα. Η ενημέρωσή μας είναι ότι μέσα στις εταιρείες που ενδιαφέρονται είναι και κινέζικες εταιρείες. Με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχει δώσει το Υπουργείο, ίσως τέλος του χρόνου έχουμε εργολάβο. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν τώρα τουριστικά ακίνητα και αδιάφετες εξοχικές κατοικίες με αντιπροσωπεία Κινέζων επενδυτών να καταφθάνει το ερχόμενο Σάββατο στο νησί. Είναι μεγάλοι επενδυτές, μια μεγάλη εταιρεία που ενδιαφέρονται για να αγοράσουν. Θεωρώ ότι αλλάζουμε σελίδα. Σύντομα θα αλλάξουμε σελίδα. Αυτό όμως για να δούμε πώς θα είναι η νέα σελίδα, πρέπει να δούμε και τις εξελίξεις. Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει ενδιαφέρον είτε για την απόκτηση μεγάλων εκτάσεων άνω των 200 στρεμμάτων, είτε για την αγορά μεγάλων συγκροτημάτων εξοχικών κατοικιών, με τους κτηματομεσίτες ωστόσο να κρατούν μικρό καλάθι. Αυτοί θεωρούν ότι πρέπει να κάνουν επενδύσεις από 30, 40, 60 διαμερίσματα ή μεζονέτες σε ένα ενιαίο χώρο. Αυτό εκτιμάτε ή αυτή είναι η πληροφόρηση που έχετε? Αυτό είναι η πληροφόρηση και εκτιμάω κιόλας. Δεν αποκλείβεται και το σενάριο να κάνουν δικά τους σχήματα οι Κινέζοι σε συνεργασία με Έλληνες κατασκευαστές και να επενδύσουν. Καλό τους ντόπιους επιχειρηματίες, τους εμπλεκόμενους να προετοιμαστούν όσο πιο πολύ γίνεται για τα νέα δεδομένα. Την ίδια ώρα, ο Αντώνης Σαμαράς προσβλέπει στη ραγδαία αύξηση των Κινέζων τουριστών στην Κρήτη τα επόμενα χρόνια, με φορείς του τουρισμού ωστόσο να δηλώνουν ότι απαιτούνται πολλά βήματα ακόμη προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς όπως λένε, η πλειοψηφία των Κινέζων τουριστών πηγαίνει διακοπές στη Σαντορίνη. Θα το δείτε σε αριθμό Κινέζων στο μέλλον, γιατί όταν ο Πρωθυπουργός Κίνας πάει κάπου, γίνεται αμέσως η μεγαλύτερη είδηση. Το μεγάλο θέμα είναι το αεροδρόμιο. Για να έρθουν μεγάλα αεροσκάφη, θέλουμε μεγάλο αεροδρόμιο. Δεν ξέρω το σύντομα. Αυτό πρέπει να οργανωθεί η πολιτεία καλύτερα, μαζί με τους φορείς όλους. Το επόμενο βήμα το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι στην τουριστική έκθεση της Κίνας να παρουσιαστούμε. Γιατί την έχουμε αφήσει όλοι μετά από πολλά χρόνια. Οι Κινέζοι τουρίστες τους αρέσει το city hop, δηλαδή να πηγαίνουν από μία πόλη σε άλλη και να κάνουν την Ευρώπη, ας πούμε, σε 15 μέρες. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν μας βολεύει εμάς, βέβαια. Ναι. Πρέπει να αρχίσουν να κάνουν και λίγο τουρισμό, να κάθονται, να ξεκουράζονται. Ταυτόχρονα, αρμόδιοι προσδοκούν στην αύξηση των κριτικών εξαγωγών στην Κίνα σε λάδι, κρασί και σε καλλιτικά με βάση το ελαιόλαδο. Θεωρώ ότι η επίσκεψη του Κινέζου Πρωθυπουργού έχει να δώσει ένα θετικό πρόσημο σε επίπεδο κριτικών αλλά και γενικότερα σε επίπεδο ελληνικών εξαγωγών. Ήδη τα δύο τελευταία χρόνια οι εξαγωγές ελληνικών προϊόντων προς την Κίνα έχουν σχεδόν διπλασιαστεί. Κάτι που οφείλεται και στις νέες διατροφικές συνήθειες των Κινέζων, οι οποίοι χρησιμοποιούν πλέον το κριτικό ελαιόλαδο, ενώ δείχνουν και την προτίμησή τους στο κόκκινο κρασί. Υπάρχει μια αλλαγή του τρόπου σε ένα δυτικό μοντέλο ζωής. Αυτό είναι λοιπόν μια καλή ευκαιρία να υπάρχει μια επιπρόσθετη, αν θέλετε, αναγνωρισιμότητα των προϊόντων μας, καθότι οι Κινέζοι το πρώτο κριτήριο που έχουν ως κριτήριο επιλογής για την αγορά ενός προϊόντος είναι η ιστορία του τόπου. Η Ελλάδα λοιπόν είναι πάρα πολύ γνωστή στους Κινέζους.